Το απόγευμα του Σαββάτου της 14ης Μαΐου πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση έλευσης διαθαλάσσης της εικόνας της Παναγίας Τρυφώτισσας στο κεντρικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έπαρση της συμβολικής σημαίας των Ελευθερίων. Ακολούθησε μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δουλεμένο έτσι ώστε να σχηματίσει τον λόγο αυτό το ψηλό πλαίσιο με την χαρακτηριστική μας άνθρωπη πλαστική. Η έλευση διαθαλάσσης της εικόνας της Παναγίας Τρυφώτισσας από την ΕΝΟ αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση των Ελευθερίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και πραγματοποιείται νωρίς το βράδυ της 14ης Μαΐου στο χώρο του λιμανιού. Την προσπάθεια αυτή που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης έχουν αγκαλιάσει όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και κάθε χρόνο πλαισιώνουν όλο και περισσότεροι την εκδήλωση αυτή. Στο λιμάνι το παρόν έδωσαν ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κύριος Άνθιμος, ο Δήμαρχος κύριος Λαμπάκης, οι βουλευτές κύριος Ρίζος και Δημοσχάκης, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι και άλλοι. Ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος στην ομιλία του περιέγραψε το ταξίδι των εννητών και όπως λέει χαρακτηριστικά τον κόσμο πραγμάτων και ιδεών πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η Αλεξανδρούπολη. Από την ΕΝΟ έφεραν πάνω σε καΐκια και βλάβες τις εικόνες του Αγίου Νικολάου και άλλα 11 κυβότια που έχουμε το περιεχόμενό τους καταγεγραμμένο αναλυτικά σε φοροδημογεροντίας. Έφερναν μαζί τους έναν ολόκληρο κόσμο πραγμάτων και ιδεών. Τον τοποθέτησαν εδώ και πάνω σε εκείνα τα αντικείμενα που ήταν ολόκληρη η ψυχή τους οικοδομήθηκε, στέριωσε και έφτασε στην ακμή της τη σημερινή η πόλη μας με προοπτικές, με οράματα, με προσανατολισμό για το μέλλον. Εκείνο που μας χρειάζεται σήμερα φαίνεται ότι είναι αυτόν τον πλούτο της Ανατολής, έτσι όπως τον έφεραν οι πρόγονοί μας, λίγο να τον συντεριάσουμε με το οργανωμένο πνεύμα της Δύσης και τότε θα δημιουργηθεί ένα καινούριο θαύμα, αφού οι Έλληνες πάντοτε θαυματουργούμε. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκης τόνισε τη σημασία να κρατηθούν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής. Ο λαός αυτός εδώ ζούσε μια τεράστια ιστορία και δημιούργησε ιστορία την οποία εμείς σήμερα καλούμαστε απλά και μόνο να την διαχειριστούμε. Και μέσα σε αυτήν τη διαχείριση καλούμαστε τη γη που πατάμε να την κρατήσουμε ζωντανή στα ήθη και στα έθιμα, ζωντανή στην παράδοση, ζωντανή στο μέλλον. Και τι χρειάζεται να κάνουμε για να κρατήσουμε ζωντανή στο μέλλον αυτήν την ιστορία και αυτή τη γη? Χρειάζεται να γυρνάμε πρώτα-πρώτα τα μάτια μας πίσω στο παρελθόν. Όχι με μιλιταρισμό σκεπτόμενοι κάτι άλλο, αλλά για να μην λησμονούμε ότι οι πρόγονοί μας, ότι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας ήρθαν από εδώ μόλις απέναντι, όπου τη νύχτα τα φώτα φαίνονται και οι παλαιότεροι με δακρυσμένα τα μάτια τα βλέπουν εκεί, όπου οι πρόγονοί μας δημιούργησαν μια τεράστια ιστορία, την οποία από εκεί, από την Αδριανούπολη, από την Καπαδοκία, από τη Μικρά Ασία, γέμισαν τις βαλίτσες τους και έφεραν εδώ τους πόθους, τα όνειρά τους, τις επιθυμίες για ζωή, για συνέχεια. Ακολούθησε μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αν και οι αλλαγές για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι πλέον οριστικές, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης με καθησυχαστικό τόνο εξήγησε πως δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην περιοχή. Ο κ. Παυλίδης εστίασε στις διαβουλεύσεις που γίνονται για το σχεδιασμό, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
Αισιόδοξος και καθησυχαστικός φάνηκε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης αναφορικά με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να αλλάξει το σχεδιασμό για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Παρά το γεγονός ότι η αλλαγή είναι ολοκληρωτική, ο κ. Παυλίδης δηλώνει ότι στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, εμείς εδώ δεν έχουμε κάποια άμεση εξάρτηση από αυτό το νομοσχέδιο. Εμείς ήδη έχουμε γνωμοδοτήσει θετικά στην Επιτροπή Διαβούλευσης και το ΠΕΣΔΑ ακολουθεί το δρόμο του. Εάν μεσολαβήσει κάτι άλλο νομοθετικά, είναι άλλη υπόθεση. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να φύγουμε και ήδη το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε εξακολλήσει από τη στασιμότητα των 20 ετών να περάσει η περιοχή σε μια απελευθέρωση από τα κάθε μορφής απόβλητα, σε πρώτη φάση από τα αστικά απόβλητα. Ο κύριος Παυλίδης εξήγησε ότι οι διαβουλεύσεις του ΠΕΣΔΑ, δηλαδή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, συνεχίζονται ομαλά, αν και τόνισε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν σε περίπτωση που έρθει σε ισχύ κάποιο νέο νομοσχέδιο. Πάντως, οι περισσότεροι Δήμοι από την πλευρά τους εκφράζουν τις ανησυχίες τους, ειδικά τώρα που η Ελλάδα είναι ήδη εκτός των προθεσμιών που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα και τα πρόστιμα πιστώνονται συνεχώς. Εμείς συνεχίζουμε. Από ό,τι γνωρίζετε, πριν από λίγες μέρες πήραμε μια απόφαση στην Επιτροπή Διαβούλευσης, όπου γνωμοδοτήσαμε θετικά επί του σχεδίου ΠΕΣΔΑ, δηλαδή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων. Αυτό προχωρεί, θα ακολουθήσει τις λοιπές διαδικασίες. Αν ακολουθήσει κάποιο άλλο νομοθέτημα, είναι άλλη υπόθεση. Για την ενίσχυση των ΑΕΗ, ΤΕΗ και των δομών της ανώτατης εκπαίδευσης, μίλησε η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στην Πριτανία του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομωτινή. Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Θανάσης Καραμπίνης έδωσε το παρόν στη συνέντευξη τύπου και μετά το πέρας της απέμεινε στην αναπληρώτρια Υπουργό μια τιμητική αναμνηστική πλακέτα. Συνέντευξη τύπου στην οποία μίλησε για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην παιδεία έδωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου. Η συνέντευξη τύπου δόθηκε στην Πριτανία του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομωτινή, παρουσία του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θανάση Καραμπίνη. Αυτό που συνέβη τα τελευταία χρόνια, όχι τώρα της κρίσης, της ευμάρειας, ήταν ότι το δωρεάν σήμαινε κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος. Το δωρεάν όμως σημαίνει πάνω απ' όλα σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον. Αυτό αν ξανακερδίσουμε, θα έχουμε κερδίσει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να μειώσουμε τη δωρεάν παιδεία, είναι να ξαναδώσουμε περιεχόμενο στο τι σημαίνει δωρεάν παιδεία. Η κυρία Αναγνωστοπούλου στάθηκε και σχολίασε το ζήτημα των φοιτητικών εστιών και τα τεράστια ποσά που δαπανούνται κάθε χρόνο από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να μισθώσουν τους χώρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κομωτινή υπάρχουν 830 δωμάτια σε φοιτητικές εστίες, από τα οποία τα 150 νοικιάζονται. Αυτό που έχουμε ξεκινήσει είναι και θα υπάρχει από του χρόνου, είναι ότι και από τα ΠΟΥΔΟΕ, τα προγράμματα ναι, δημόσιων επενδύσεων, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κάνουμε προγραμματισμό για ανανέωση των κτηρίων των πανεπιστημίων, των ιδρυμάτων όλων, και για φοιτητική μέρημνα, για φοιτητικές εστίες. Δηλαδή θα σας πω κάτι, είναι παραλογισμός ότι πληρώνουμε νίκια σε ξενοδοχεία, νοικιάζουμε δωμάτια, ότι πληρώνουμε φοιτητικό επίδομα 1.000 ευρώ το χρόνο, δεν είναι πολλά, δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους, αλλά δεν μπορούμε να φτιάξουμε φοιτητικές εστίες, δηλαδή ξοδεύονται χρήματα τα οποία δεν μπορούν να είναι μόνιμα, να δώσουν μία μόνιμη λύση. Άρα είναι άμεσο θέμα οι φοιτητικές εστίες. Επιπλέον, αναφερόμενοι στα ΤΕΗ, είπε πως σταδιακά πρέπει να ενισχυθούν και αυτά, όπως και τα ΑΕΗ, προκειμένου να γίνουν και αυτά πολιορκητικοί κρύοι της παραγωγικής ανασυγκρότησης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε ΤΕΗ πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να κερδίσουν τη θέση που πρέπει να έχουν τα ΤΕΗ στην ανώτατη εκπαίδευση, να μην είναι δεύτερης κατηγορίας και να μην είναι δεύτερης κατηγορίας και στη συνείδηση του κόσμου. Αν είχαμε πρόβλημα με την προηγούμενη κυβέρνηση και με το σχέδιο Αθηνά 1, ήταν ότι συγχωνεύτηκαν, κλείσανε τμήματα χωρίς να καταλαβαίνει κανείς τη λογική του κλείνω ή ανοίγω ένα τμήμα. Όπως άνοιγαν απολύτως ανορθολογικά, χωρίς να ξέρει κανείς, χωρίς να υπάρχουν υποδομές, χωρίς τίποτα, την εποχή της ευμάρειας,
Ήμουν εγώ βουλευτής στην Αχαΐα, ήθελα να δώσω κάτι στον τόπο μου. Έφτιαχνα εκεί ένα ΤΕΙ μισοβέζικο ή ένα καλά πανεπιστήμιο, όχι τόσο εύκολα. ΤΕΙ κυρίως. Μετά στη συνέχεια όταν ήρθε η κρίση ήταν σαν να βγάζαμε πινέζες από το χάρτη. Αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα, η κυρία Αναγνωστοπούλου είπε πως έχουν ήδη ξεκινήσει ήδη και γίνονται ενέργειες για να συντονιστούν καλύτερα οι δράσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στο θέμα του προσφυγικού, κάναμε μία έκτακτη σύνοδο στη Μυτιλήνη, όπου ήμασταν όλοι. Φροντίσαμε να βάλουμε κάτω τα πράγματα ότι τα ιδρύματα πρέπει να βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Βεβαίως τα ιδρύματα ήταν έτοιμα και από μόνα τους, δεν χρειαζόντουσαν τη δικιά μου εισήγηση. Και τώρα ετοιμάζουμε το πλαίσιο κριτηρίων με το οποίο θα συντονιστούν αυτές οι ενέργειες που γίνονται ήδη από διάφορα πανεπιστήμια. Θέλω να πω ότι τα ανώτατα ιδρύματα δεν είναι μόνο τα βάζουμε μπροστά, λέμε αριστεία, καινοτομία, επιχειρηματικότητα κλπ. Ο κοινωνικός τους ρόλος, εντάξει, στη γνώση είναι δεδομένος, αλλά και ο κοινωνικός τους ρόλος είναι πάρα πολύ μεγάλος σε αυτό το να είναι η οδηγή σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Το θέμα της τελέχωσης με διδακτικό προσωπικό της Σχολής Οινολογίας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που βρίσκεται στη Δράμα έθεσε για ακόμη μία φορά στη Βουλή ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης με σχετική του ερώτηση. Η απάντηση που έλαβε ο δραμηνός βουλευτής από την αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας κυρία Αναγνωστοπούλου ήταν ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για ορθολογικότερη κατανομή των νέων καθηγητών. Το ζήτημα της λειτουργίας του Τμήματος Συνολογίας και Τεχνολογίας Σποτών στη Δράμα και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την μη ορθολογή κατανομή των πιστώσεων του επιστημονικού προσωπικού από την πλευρά της διοίκησης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συζητήθηκε κατά τη διάρκεια ΛΟΕΟΜΕΛΙΑ στη Βουλή των Ελλήνων. Το θέμα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης. Ευτυχώς το ΤΕΙ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την κατανομή των 11 θέσεων που το αναλογούν πληροφορούμε ότι προτίθεται να διαθέσει μία μόνο θέση για το τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Σποτών, ένα τμήμα το οποίο στέκεται όρθιο ένεκα της αυταπάρνησης και της εντατικής επιστημονικής προσπάθειας του ελάχιστου έκτακτου προσωπικού που διαθέτει, προσφέροντας υψηλού επίπεδου γνώση και εμπειρία, η οποία θα έλεγα και για τους σπουδαστές και για την ίδια την κοινωνία είναι πολύ θετική. Ειδικότερα παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα τμήμα συνδεδεμένο άμεσα με την παραγωγή, με πλήρη απορρόφηση από την αγορά των αποφύτων, με διαρκώς αυξανόμενες διεθνείς συνεργασίες και με μια προοπτική αξιοζήλευτη, η κατά ελάχιστον 5 θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει ανάγκη κινδυνεύουν να μην καλυφθούν λόγω εσφαλμένων αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης. Ενώ ο αριθμός αυτός του μονίμου προσωπικού ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του τμήματος, στη δυναμική και στην πορεία που έχει προς ανάπτυξη και προσφορά, η αποδοτικότητά του και προσφάτως η αξιολόγησή του επιβάλλουν την προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τη διάθεση υπέρ αυτού των αναγκαίων πιστώσεων, ένεκα θέλετε της ανάγκης που έχει και ο τόπος αλλά και η πατρίδα για την αντιμετώπιση ανεργίας, η έκδηλη αυτή η αγωνία όλων των δραμηνών ανεξαρτήτως κόμματος ή θέσεων άλλων στέλνει το μήνυμα προς σας κύριε Υπουργέ, έτσι ώστε αυτή η αγωνία να βρει μια ανταπόκριση θετική. Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας επεσήμανε την αδυναμία του Υπουργείου για άμεση διοικητική φύσεως παρέμβαση λόγω του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Πλην όμως, όπως και η ίδια διέκρινε, δεν είναι δυνατόν οι πιστώσεις που διατέθηκαν να μην οδηγούνται στα τμήματα που έχουν ανάγκες. Δεσμευόμενοι ως προς αυτό να προβεί σε νέα επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΤΕΙ για την επίλυση του σχετικού ζητήματος. Από τη στιγμή που αποδέχτηκαν όταν ιδρύθηκαν αυτά τα τμήματα την ίδρυσή τους, δεν μπορούν τώρα να τα αποδυναμώνουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ίσα ίσα για μένα πρέπει να ενισχυθούν τα τμήματα που έχουν περισσότερη ανάγκη. Αυτή την αίτηση την κάνω και εγώ από αυτή την αίθουσα, γιατί είναι θέμα σεβασμού και της πολιτείας και των ιδρυμάτων προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Εγώ πάντως θα κάνω πάλι παρέμβαση, έκκληση θα κάνω, παρέμβαση δεν μπορώ να κάνω. Ευχαριστώ.
Στη συνέχεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κύριος Ευάγγελος Λαμπάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Θεόδωρο Δρίτσα, με την οποία επαναφέρει το θέμα της ίδρυσης Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος στην Αλεξανδρούπολη, καλώντας τον να πάρει θέση. Για πρώτη φορά το θέμα της ίδρυσης της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος στην Αλεξανδρούπολη τέθηκε τον Ιούνιο του 2000 από τον Ομάρχη κύριο Ντόλιο στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κύριο Χρήστο Παπουτσί. Οι πρώτες συζητήσεις άρχισαν τον Αύγουστο του 2000 κατά την επίσκεψη του δεύτερου στην Αλεξανδρούπολη, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας. Ένα θέμα το οποίο είναι ισχυρό εδώ και 16 χρόνια. Η Λιμενική Ακαδημία της Αλεξανδρούπολης, γιατί μέχρι τώρα ή μέχρι πρότινους, από το 2000 και με όλους εκείνους τους θεσμικούς, μιλάω για το 2002, το 2004, τον κύριο Ντόλιο, ο Μάρχη τότε, τον κύριο Φωτιάδη, ως Υπουργό Οικονομικών, οι οποίοι προσπάθησαν να αναδείξουν το θέμα αυτό εδώ και 16 χρόνια και φτάσαν σε ένα σημείο το 2004, πριν προκηρυχθούν οι εκλογές τότε, να ιδρυθεί η Λιμενική Ακαδημία, πλην όμως επειδή στην Ελλάδα είναι σύνηθες φαινόμενο να γίνονται εκλογές κάθε μέσο όρο, κάθε 1-1,5 χρόνο, δυστυχώς ανατρέπονται και αναστέλλονται όλα και έτσι πάει πίσω συνεχώς η πρόοδος αυτού του τόπου. Ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Δρίτσας δήλωσε ότι η ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού είναι προγραμματισμένη δέσμευση και ότι αναζητείται οικόπεδο για την εγκατάστασή της. Με επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, το επισημαίνει ότι το οικόπεδο που ψάχνει υπάρχει και έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο κατά κυριότητα από το 2002 στη Νέα Χιλία Αλεξανδρούπολης, έχει έκταση 148 στρεμάτων και παραχωρήθηκε με σκοπό την ίδρυση της Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη, όπως ακριβώς εξαγγέλθηκε από το 2000. Ένας Υπουργός, ονόματι Δρίτσας, ο σημερινός υπουργός, τον οποίο τον σέβομαι και υπολείπτομαι κατά τα άλλα, φαίνεται ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος με πολιτική σκέψη, καλή, να προβληματίζεται όχι αν θα γίνει η Λιμενική Ακαδημία, αλλά να δεσμεύεται ότι αφού αποτελεί δέσμευση κυβερνητική η δημιουργία της Λιμενικής Ακαδημίας, πρέπει να βρούμε τώρα το χώρο. Ο χώρος όμως αυτός από το 2002 δόθηκε κατά κυριότητα και χωρίς ούτε ένα ευρώ από το τότε Υπουργείο Οικονομικών στο τότε Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, έχει στα χέρια της το Υπουργείο Ναυτιλίας 148 στρέμματα έκταση στη Νέα Χιλή της Αλεξανδρούπολης, έτοιμη να υποδεχτεί τις εγκαταστάσεις σε μια νεοδριόμενη σχολή λιμενική, και δυστυχώς ο κύριος Υπουργός, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ψάχνει να βρει χώρο σε άλλη πόλη. Σαν λιπόλοι, βέβαια, αφού ο χώρος εδώ πέρα υπάρχει. Επιπλέον, ο κύριος Λαμπάκης τονίζει ότι η Λιμενική Ακαδημία πρέπει να ιδρυθεί στην Αλεξανδρούπολη ώστε να συμβάλλει στη φύλαξη και ενίσχυση των συνόρων, αλλά και στην ανάπτυξη του λιμανιού της πόλης και της οικονομίας της περιοχής γενικότερα. Με τα όσα συμβαίνουν στον γκρίζο, κατά την Τουρκία, σημείο που λέγεται Ζουράφα, και όλα τα άλλα που συμβαίνουν στο θαλάσσιο χώρο μας, δεν είναι καλύτερο να έχουμε εδώ στα σύνορα μαζί με το στρατό μας και μια Λιμενική Ακαδημία που πάντα με το υφιστάμενο λιμεναρχείο θα αναπτύξει και θα δημιουργήσει μια τέτοια ζωτική κατάσταση όσον αφορά και τη φύλαξη και την ενίσχυση του συνόρου μας, το οποίο θα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί γι' αυτό που όλοι οι πολιτικοί επικαλούνται από την Αθήνα ότι είναι ό,τι καλύτερο, δηλαδή για ποιον, για αυτό που λέγεται Θράκη, για αυτό που λέγεται Εύρος, και όλοι πιστεύουν, τουλάχιστον έτσι επικαλούνται λεκτικά, ότι είναι η καρδιά της Ελλάδος και όχι η Αθήνα. Αν λοιπόν πιστεύουν πραγματικά ο κύριος Δρίτσας, προκειμένου και ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, στη Θράκη, ας το κάνουν. Γιατί θα αναβαθμίσουν, θα ανασυγκροτήσουν την οικονομία γενικότερα της Θράκης, γιατί μία λιμενική ακαδημία δημιουργεί πρόσημο θετικός προς την οικονομία. Την τοπική οικονομία, την περιφερειακή οικονομία, δημιουργεί εθνικό πλούτο συνδυαστικά με όσα σας είπα. Δεν δικαιούται επιτέλους αυτός ο Εύρος κάτι θετικό μετά από τουλάχιστον 25 χρόνια απραξίας και αδράνειας. Κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε τώρα με το άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης για να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Νίκο Τζανίδη, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας και με τις δύο του ιδιότητες, δηλαδή αυτή του δικηγόρου αλλά και του Δημοτικού Συμβούλου της Αλεξανδρούπολης. Κύριε Τζανίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μαζεράκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές, και χρόνια πολλά. Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε την απελευθέρωση της περιοχής μας και την ένωση με την Ελλάδα, οπότε χρόνια πολλά σε όλους μας. Χρόνια πολλά.
Ξεκινώντας από τα του δικηγορικού κλάδου, είναι πλέον γνωστό ότι οι δικηγόροι βρίσκονται σε πολύμηνη αποχή από τα καθήκοντά τους και συνεχίζουν παρά το γεγονός ότι το ασφαλιστικό έχει ψηφιστεί. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Δυστυχώς είναι τόσο δυσβάχθητες οι εισφορές οι οποίες επιβάλλονται όχι μόνο στους δικηγόρους στον κλάδο μας, αλλά γενικότερα σε ολόκληρο τον κλάδο των ελευθέρων επαγγελματιών στη χώρα μας. Πράγμα το οποίο μας κάνει υποχρεωμένους ουσιαστικά να συνεχίσουμε τη μάχη μας παρά την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, προκειμένου να σταματήσει αυτή ουσιαστικά η αφέμαξη, η πλήρη αφέμαξη όλων των εισοδημάτων των ελευθέρων επαγγελματιών. Με μια απλή στατιστική μελέτη καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον το 85-90% των εισοδημάτων όλων των ελευθέρων επαγγελματιών προσδιορίζονται και κατευθύνονται ως έσοδα προς το κράτος, είτε μέσω ΦΠΑ, είτε μέσω εκτάκτων εισφορών, είτε μέσω των ασφαλιστικών εισφορών, είτε άμεσα της άμεσης φορολογίας. Αυτό εδώ το γεγονός σε συνδυασμό με τη μη καλυτέρευση των κρατικών δομών, πόσο μάλλον την διόγκωση του κρατικού μηχανισμού και της κρατικής διοίκησης. Αυτό μας οδηγεί υποχρεωτικά στο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας προκειμένου να σταματήσει αυτή εδώ η ασκούμενη πολιτική, η οποία γίνεται εις βάρος των ελευθέρων επαγγελματιών, προκειμένου να μην μειωθεί ούτε στο κατελάχιστο το διόγκωμένο κράτος το οποίο ζούμε σήμερα. Τουλάχιστον μέχρι τις 24 Μαΐου, αν δεν κάνω. Τουλάχιστον μέχρι τις 24 Μαΐου συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας, τις απεργιατικές μας κινητοποιήσεις, την αποχή μας ουσιαστικά από τα καθήκοντά μας. Από εκεί και πέρα, 23 του μηνός, θα ληφθούν νέες αποφάσεις από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Πάντως, μέχρι 24 είναι σίγουρο ότι απέχουμε από τα καθήκοντά μας. Η κυβέρνηση πάντως υποστηρίζει ότι οι δικηγόροι υπερβάλλουν λίγο, λέγοντας ότι καλούνται να καταβάλουν το 80% του εισοδήματός τους σε φόρους και εισφορές. Εσείς τι λέτε? Μια απλή μαθηματικά, όλος ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει, ότι σε μια απόδειξη των 100 ευρώ καταλαβαίνετε ότι 23% είναι ΦΠΑ, 20% είναι η ασφαλιστική εισφορά, 26 και πλέον με διαβάθμιση είναι η φορολόγηση, η άμεση φορολόγηση. Τώρα από εκεί και πέρα θα κάνετε την πρόσθεση, καταλαβαίνετε και οι έκτακτες εισφορές, τέλη επιδιδεύματος και ούτω καθεξής, ξεπερνάει το 80% η επιβάρυνση η οποία γίνεται στους δικηγόρους, αλλά και γενικότερα σε όλο τον κλάδο των ελευθέρων επαγγελματιών της χώρας. Παρ' όλα αυτά, το νομοσχέδιο είναι πλέον νόμος του κράτους. Ωστόσο, οι δικηγόροι εκτιμούν ότι επιδέχεται τροποποιήσεων. Και αν ναι, ποιες είναι αυτές? Φυσικά και επιδέχεται τροποποιήσεις. Άλλωστε, είναι πάγια τα αιτήματα των δικηγορικών συλλόγων, τα οποία έχουν κάνει προτάσεις. Δεν είναι στήρος ο αγώνας μας. Πάντα ο αγώνας μας, εφόσον είμαστε και επιστημονικός κλάδος της χώρας, ο αγώνας μας είναι με αντιπροτάσεις. Δεν είναι στήρος, δεν κάνουμε αποχή για την αποχή. Έχουμε προτάσεις, έχουμε καταθέσει και περιμένουμε, αναμένουμε την ανταπόκριση από την κυβέρνηση επί αυτών εδώ των προτάσεων. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κύριε Τζανίδη, να έρθουμε στα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μιας και όπως είπαμε εκπροσωπείτε την παράταξη Αλλάζουμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αύριο η Δημοτική Αρχή θα κάνει δημόσιο απολογισμό των πεπραγμένων της για το 2015 σε συνέχεια της ίδιας διαδικασίας που είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η δική σας άποψη ποια είναι για αυτές τις διαδικασίες? Κοιτάξτε, είναι θεσμοθετημένο εκ του νόμου, του καλλικρατικού νόμου το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Είναι ο απολογισμός, είναι υποχρεωμένη η Δημοτική Αρχή κάθε χρόνο να κάνει απολογισμό των πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς. Αυτός ο απολογισμός έγινε εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένας ωραίος, όμορφος, μια όμορφη παρουσίαση θα μπορούσα να πω, με slides και εικόνες. Πραγματικά μια όμορφη εμφάνιση. Ο κύριος Δήμαρχος, επειδή του άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή εδώ η διαδικασία εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε αύριο να κάνει και εντός του στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης μια μεγαλύτερη συγκέντρωση, προκειμένου να εμφανίσει όλα αυτά τα επιτεύγματα τα οποία κατά την άποψή του πέτυχε, αλλά και τα οράματα τα οποία έχει όσον αφορά το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Εμείς ως παράταξη Αλλάζουμε τώρα, παίρνοντας το λόγο εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράσαμε τις επιφυλάξεις μας. Μπορεί να ήταν ωραία η παρουσίαση, αλλά αυτό που ζούμε στην περιοχή μας είναι μια καταστροφή. Εγώ τη χαρακτήρισα ως μια ωραία καταστροφή ουσιαστικά την οποία μας παρουσίασε ο κύριος Δήμαρχος. Είναι αυτονόητο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, με προσωπικό περίπου στα 1000 άτομα, με ένας οργανισμός πολυετής, να παράγει κάθε χρόνο και αυτό
εδώ η παραγωγή υπηρεσιών ή οτιδήποτε άλλο να χρεώνεται στην εκάστοτε δημοτική αρχή και στον εκάστοτε, δήμαρχο. Το αποτέλεσμα όμως είναι πολύ, πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο σε σύγκριση με άλλες περιοχές, πολύ άσχημο ακόμα και με την περιφέρειά μας, πολύ άσχημο ακόμα και με το εθνικό επίπεδο. Από μια πρόσφατη μελέτη, οποιοδήποτε μπορεί να μπει στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και να δει το ρυθμό ανάπτυξη, μάλλον το ρυθμό φτωχοποίησης, γιατί δεν μιλάμε για ανάπτυξη, από το 2010 και μετά, αν θα αναφέρουμε το 2010 ως σημείο αναφοράς, στο οποίο μπορούμε να κρίνουμε την παρούσα δημοτική αρχή και, τον άνθρωπο τον οποίο προείσταται, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Λαμπάκη, βλέπουμε ότι τα ποσοστά είναι τραγικά. Η φτωχοποίηση της περιοχής μας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Όσον αφορά το καθάριστο εθνικό προϊόν, το οποίο παράγεται στην περιοχή μας, είναι μεγαλύτερη φτωχοποίηση από ότι είναι η φτωχοποίηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και τα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα από το συνολικό πανελλήνιο ποσοστό, τόσο όσον αφορά το καθάριστο εθνικό προϊόν, όσον αφορά και το κατακεφαλήν εισόδημα των πολιτών, των δημοτών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εκείνο το οποίο προτείναμε εμείς είναι να σταματήσει ή να αλλάξει ρότα ο κύριος Δήμαρχος, κατεύθυνση και προοπτική. Ο ίδιος στο Δημοτικό Συμβούλιο οραματίστηκε μερικά πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν όμως αποκλειστικά με τον κρατικό παρεμβατισμό τον οποίο πρεσβεύει. Δηλαδή, πάλι υποσχέθηκε, παρότι τη φτωχοποίηση και την πληθυσμιακή αφέμαξη με πάρα πολλούς μετανάστες, οι οποίοι μεταναστεύουν καθημερινά εδώ και 5-6 χρόνια ουσιαστικά προς το εξωτερικό για να βρουν μια καλύτερη τύχη σε οικονομικό επίπεδο από ό,τι υπάρχει εδώ πέρα. Ακόμα επιμένει ο κύριος Δήμαρχος ότι μέσω του κρατικού παρεμβατισμού, μέσα από τη δημιουργία δημοτικών επιχειρήσεων, μέσα από την πρόσληψη και τη δημιουργία νέων θέσεων δημοσίου δικαίου, δηλαδή δημοσίων υπαλλήλων, θα μπορέσει να φέρει ανάπτυξη στην περιοχή. Δυστυχώς, όλα αυτά εδώ τα χρόνια δεν έχουμε δει καμία επένδυση, καμία ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία να έρθει και να επενδύσει προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας εδώ πέρα. Και δυστυχώς παρακολουθούμε ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν έχει κάτι τέτοιο ως προοπτική. Εκείνο που έχει ως προοπτική είναι να δημιουργήσει ξανά δημοτικές επιχειρήσεις. Εμείς καλά-καλά δεν προλαβαίνουμε να κλείσουμε τις δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταχρεώσει τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, και δυστυχώς η παρούσα δημοτική αρχή σκέφτεται ακόμα να δημιουργήσει νέες δημοτικές επιχειρήσεις. Σε αυτό είναι το οποίο αντιτιθόμαστε, σε αυτό είναι το οποίο απέκρουσα εγώ και πρότεινα προς τον κύριο Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή να αλλάξει ρότα και να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να προσεγγίσει ιδιωτικές επενδύσεις, όχι μόνο ξένες, αλλά και να οργανώσει εγχώριους επενδυτές, ντόπιους επενδυτές, να μπορέσει να τους υποβοηθήσει προκειμένου αυτοί να επενδύσουν στον τόπο τους και όχι να μεταναστεύουν είτε οι ίδιοι είτε τα κεφαλαία τους. Η παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε διαρκέσει περίπου 3 ώρες, αν θυμάμαι καλά, και πολλοί συμβουλοί τότε είχαν διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι έβλεπαν για πρώτη φορά στη συνεδρίαση και δεν μπορούσαν να έχουν πλήρη άποψη. Τώρα που τη γνωρίζουν όλοι, είχαν ευκαιρία να τη μελετήσουν, είχαν ευκαιρία να δουν κάποια στοιχεία, όπως και εσείς είπατε πριν. Θα υπάρξουν, λέτε, επισημάνσεις και αντιρρήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης αύριο? Οι επισημάνσεις, εγώ παραδείγματος χάρη δεν θα παραστώ στο Δημοτικό Θέατρο σε αυτή την πανηγυρική εκδήλωση της Δημοτικής Αρχής ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποτυχία της περσινής χρονιάς. Δυστυχώς οι δείκτες φανερώνουν ακόμα μεγαλύτερη φτωχοποίηση από ότι κάθε χρόνο, μιλάμε για κάθε χρόνο, από το 2010, 2011, 2012, κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο, η φτωχοποίηση είναι μεγαλύτερη στα πλαίσια και σε σύγκριση τόσο με την περιφέρεια όσο και με το σύνολο της Ελλάδος. Γι' αυτό εδώ τον λόγο, εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, φυσικά και παρευρέθη, πήρα τον λόγο, τοποθετήθηκα, αλλά από εκεί και πέρα σε τέτοιου είδους πανηγυρικές εκδηλώσεις δεν πρόκειται να συμμετάσχω. Σας ευχαριστώ, κύριε Τζανίδη. Αναμένουμε την αυριανή παρουσίαση παρόλα αυτά των πεπραγμένων και όλες τις αντιδράσεις. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Στην πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορεί να εκμεταλλευτεί για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, προσανατολίζεται η διοίκηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας. Όπως υπογράμμισαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου τόσο ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας Αργύρης Πατακάκης, όσο και ο διευθυντής της Μανώλης Χατζόπουλος, η Αναπτυξιακή είναι πανέτοιμη για τη νέα προγραμματική περίοδο.
έχοντας την ίδια επιτυχημένη πορεία του άξονα 4 της προσέγγισης Leader και του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης του 2007-2013. Η αναπτυξιακή εταιρεία Δράμας προετοιμάζεται, θέλοντας να δώσει τον καλύτερό της σε αυτό, στη νέα προγραμματική περίοδο που ανοίγει 2014-2020, υλοποιώντας μία σειρά από δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Μία πολύ αξιόλογη προσπάθεια, η οποία πραγματικά είχε θεαματικά αποτελέσματα και δεν είναι υπερβολή. Άλλωστε, από την επίσκεψη την οποία κάναμε σε 14 επιχειρήσεις μαζί με τον Διευθυντή και τα στελέχη της Αναπτυξιακής και του Leader, διαπιστώσαμε ότι έχει γίνει ένα πολύ αξιόλογο έργο, μια πολύ σημαντική προσπάθεια που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάνει ένα πολύ θετικό, πολύ σημαντικό έργο, το οποίο στηρίζει την τοπική αγορά, την τοπική οικονομία. Άλλωστε, αυτός είναι και ο στόχος του προγράμματος. Από την αρχή είπαμε ότι θα στηρίξουμε άμεσα και ουσιαστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα είναι πάρα πολλές οι ωφελούμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μπει στο πρόγραμμα. 24 έργα έχουν ολοκληρωθεί, τα υπόλοιπα είναι σε εξέλιξη και πιστεύουμε ότι την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός θα έχουμε και για το νέο πρόγραμμα του Leader όλο το σχεδιασμό, για να μπορούμε να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να συμβάλλουμε άμεσα ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, γιατί το νέο Leader έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Στα 24 άρα έχουν ολοκληρωθεί και έχουν παραλυφθεί κατά την προηγούμενη περίοδο 7-13 από τον άξονα 4 προσέγγιση Leader. 56 έργα είναι σε διαδικασία υλοποίησης και περιμένουμε το επόμενο διάστημα, το αμέσως επόμενο διάστημα, την απόφαση ένταξης για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 14-20, και επίσης άμεσα περιμένουμε την επόμενη πρόσκληση του Leader, με την οποία θα ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας και σύνταξης φακέλους του νομού, ώστε να υποβληθεί στο Υπουργείο για το 14-20. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα, με συγκεκριμένο τρόπο, θα πάμε σε όλους τους Δήμους, σε όλα τα μεγάλα δημοτικά διαμερίσματα και σε άλλες συγκεντρώσεις πολιτών, έτσι ώστε να μαζί, από κάτω προς τα πάνω, να σχεδιάσουμε το επόμενο Leader, το οποίο θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα στα χρονικά περιθώρια που θα τεθούν, θα αξιολογηθεί και στη συνέχεια ευελπιστούμε σε μια ένταξη, έτσι ώστε σε κανένα χρόνο, ίσως και κάτι παραπάνω από σήμερα, να βγούμε στον αέρα με συγκεκριμένες προσκλήσεις και έργα για τους ιδιώτες αλλά και για την αυτοδιοίκηση. Το σημαντικό την περίοδο αυτή είναι να έχουμε έναν σχεδιασμό που θα λάβει υπόψη του τον παλμό της περιοχής, έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι πραγματικό. Κάνοντας έναν απολογισμό, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα Leader ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015. Κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του 2015 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές προς τους νέους επενδυτές ύψους 2.100.000 ευρώ, ξεπερνώντας κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, εάν αναλογιστεί κανείς την ένταση της προσπάθειας που κατέλαβε η ομάδα της τοπικής δράσης μέσα στα δεδομένα σφιχτικά χρονικά πλαίσια αυτό το τεράστιο για την περιοχή ποσό. Το Ερευνητικό Θέατρο Θράκης διοργάνωσε μια δράση ενός ανοιχτού πικνίκ, η οποία θα συμπεριληφθεί στη νέα ταινία με τίτλο E-Time Europe. Ένα λεωφορείο και μια ντουζίνα γιοταχή έφτασαν στην περιοχή του Άβαντα της Αλεξανδρούπολης, γεμάτα ενθουσιασμένους πολίτες που συμμετείχαν στα γυρίσματα. Το Ερευνητικό Θέατρο Θράκης και ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζαμπουλάκης διοργάνωσαν ένα πολιτιστικό πικνίκ, κατά τη διάρκεια του οποίου κινηματογραφήθηκε η Action E-Time Europe. Τα γυρίσματα έγιναν στην περιοχή του Άβαντα της Αλεξανδρούπολης σε ένα χωράφι γεμάτο τριφύλλι. Αυτή την πάρα πολύ απλή ιδέα που μοιάζει σήμερα ουτοπική, αυτό το τραπέζι δεν έχει κανένα διαχωρισμό. Δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος από πού είναι, από πού έρχεται, ποιος είναι, σε τι ηλικία είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, ποια είναι η επιθυμία του. Όλοι είναι welcome στο να καθίσουν να φάνε σε αυτό το τραπέζι. Είναι ένα πικνίκ που καλώ όλη την πόλη, όλη η πόλη, μια ολόκληρη πόλη, η Αλεξανδρούπολη, να φτιάξουμε μαζί ένα έργο, ούτως ώστε με αυτό το έργο να ορίσουμε ποια είναι η ελληνική ταυτότητα. Και η ελληνική ταυτότητα δεν είναι άλλη από το ότι από την φιλοξενία και την αποδοχή του ξένου και της ετερότητας του άλλου. Το Eat Time Europe έχει για θέμα του τα στοιχεία που αποτελούν την ελληνική ταυτότητα και που δεν είναι άλλα από την φιλοξενία και την αποδοχή της ετερότητας του άλλου. Με βάση αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ταυτότητας, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα έργο στις μέρες μας που είναι δύσκολες, που σε μια Ευρώπη που υψώνει φράχτες, που υψώνει σύνορα, που δεν δέχεται το άλλο και το διαφορετικό, ούτως ώστε να δείξουμε σε όλους ότι παρά την όποια πίεση και παρά την όποια κατάσταση που
εμείς βρισκόμαστε οικονομική κρίση, δεν θα χάσουμε την ταυτότητά μας. Και η ταυτότητά μας βασίζεται στη φιλοξενία. Το Ερευνητικό Θέατρο Θράκης, εκτός από τις παραστάσεις του και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, φτιάχνει και αξιών, που πάντα σε αυτές τις αξιών βάζει θέματα που απασχολούν την κοινωνία και συνήθως αυτές τις αξιών τις κατασκευάζει με τους ίδιους τους θεατές. Το E-Time Europe είναι η συνέχεια του πολυβραβευμένου έργου T-Time Europe, έργο φτιαγμένο και αφιερωμένο σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να ξεφύγουν από την τρέλα του πολέμου και να έρθουν στην πολιτισμένη Ευρώπη. Το Ερευνητικό Θέατρο Θράκης, εκτός από τις παραστάσεις και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, δημιουργεί και άξιον στις οποίες συμμετέχει και παράγει το ίδιο το κοινό του, δημιουργώντας μέσω της τέχνης μια πλατφόρμα συζήτησης πάνω σε βασικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Είχαμε το Tea Time Europe το 2014, ένα προφητικό φιλμ, το οποίο πήρε διεθνείς διακρίσεις, πρώτα βραβεία. Και επειδή τώρα επίκειται το φθινόπωρο να παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη, ο κ. Ζαμπουλάκης μας έκανε ένα μεγάλο κάλεσμα εδώ και με το Ερευνητικό Θέατρο Θράκης, για να μπορέσει να γίνει η παραγωγή με τους συμπολίτες μας, με τον κόσμο της Θράκης, με τον εντόπιο εδώ πληθυσμό, να γίνει η κινηματογράφηση του E-Time Europe αυτή τη φορά, που είναι το δεύτερο μέρος από την τριλογία που ετοιμάζεται από το 2014 έως, θα δούμε πότε θα είναι η επόμενη. Συνδεόμαστε και πάλι με το άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης για να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Στράτο Βραχιόλια, ο οποίος είναι ψυχολόγος και ο λόγος για τον οποίο είναι μαζί μας είναι φυσικά οι πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν αύριο και η διαχείρισή τους. Κύριε Βραχιόλια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Αύριο λοιπόν οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου ξεκινούν μια δύσκολη ομολογουμένως διαδικασία. Ωστόσο, ποιο είναι το βασικό που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους? Καταρχήν να πούμε ποιος, έχω ένα ερώτημα πάντα σε αυτές τις εξετάσεις, ποιος δίνει εξετάσεις? Ένας γράφει, αλλά πολλοί διαγωνίζονται μέσα από αυτόν, οι γονείς να πούμε, οι εκπαιδευτικοί, οι φροντιστές, ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα. Αν επιτρέψουμε μόνο στους μαθητές να δώσουν εξετάσεις χωρίς να τους επιβαρύνουμε με τη δική μας στάση, με τη δική μας θέση, με τις δικές μας προσδοκίες, με τις δικές μας πιέσεις, πιστεύω ότι θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα να βοηθήσουμε τα παιδιά. Δηλαδή να χαλιναγωγήσουμε λίγο οι υπόλοιποι τον εαυτό μας. Αυτό νομίζω ότι είναι και το δυσκολότερο κομμάτι αυτών των εξετάσεων, να επιτρέψουμε στους μαθητές μας να πάνε στις εξετάσεις με το μυαλό τους μόνο όσο είναι εφικτό, που δεν είναι ποτέ εφικτό, στο γνωστικό αντικείμενο. Η ψυχολογία λοιπόν των γονιών επηρεάζει την ψυχολογία των μαθητών. Δηλαδή οι μαθητές είναι εξ ορισμού αγχωμένοι, διότι συμμετέχουν πολύ ενεργά στη διαδικασία και δεν μπορούν να πεμπλακούν από αυτήν. Οι γονείς όμως πώς μπορούν να διαχειριστούν αυτό το άγχος τους, εφόσον φυσικά προκειμένου και για να μην το φορτώνουν και στα παιδιά τους? Καταρχήν να πούμε ότι οι εξετάσεις οι πανελλαδικές συνοδεύονται από μια τεράστια μυθολογία, η οποία ενισχύει την ένταση των συναισθημάτων που νιώθουμε για αυτές. Αυτή η μυθολογία απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς, αλλά περνάει μέσα από τους γονείς και στα ίδια τα παιδιά, ως προς τη σημαντικότητα, ως προς το πόσο κομβικό κομμάτι αποτελεί για το μέλλον των παιδιών αυτές οι εξετάσεις. Έχω την αίσθηση ότι επειδή ζούμε και σε μια χώρα που ρέπει προς την υπερβολή, ότι το παρακάνουμε. Οι γονείς ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι συνοδοί. Είμαστε συνοδοί οι γονείς των παιδιών μας. Δεν είμαστε καθοδηγητές. Είμαστε για να είμαστε δίπλα στα παιδιά, ούτε από πίσω να σπρώχνουμε, ούτε μπροστά να τραβάμε. Είμαστε ακριβώς για να είμαστε διαθέσιμοι σε τη θέση που θα μας ορίσει το παιδί και στον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το παιδί θέλει να το συμπαρασταθούμε και να το βοηθήσουμε. Κύριε Βραχιόλια, υπάρχουν και περιπτώσεις μαθητών που μπορεί να ξεκινούν καλά, αλλά στη διαδρομή είτε κουράζονται είτε απογοητεύονται και εν πάση περιπτώσει θέλουν να τα παρατήσουν. Υπάρχει κάποιος τρόπος για να ξαναπάρουν κουράγιο και να συνεχίσουν? Καταρχήν να πούμε για το άγχος των εξετάσεων, να δούμε τώρα την ιστορία άγχος. Το άγχος τι είναι? Είναι σκέψεις, είναι λέξεις, είναι εικόνες, είναι αναμνήσεις. Αυτό σημαίνει τι? Ότι έχουμε την τάση οι άνθρωποι να μπερδεύουμε λίγο τις σκέψεις με την πραγματικότητα και αυτό είναι που δημιουργεί το άγχος. Δηλαδή σκέφτομαι ότι θα αποτύχω, σκέφτομαι ότι δεν θα περάσω σε μια σχολή και αυτό είναι σαν να το ζω, σαν να το βιώνω στην πραγματικότητα, γιατί ξέρετε το ανθρώπινο μυαλό έχει μια δυσκολία να
ξεχωρίσει τη φαντασία από την πραγματικότητα. Γι' αυτό και φοβόμαστε όταν παρακολουθούμε θρίλερ, γι' αυτό και συγκινούμαστε με ερωτικές ταινίες ή αισθηματικές ή οτιδήποτε. Ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι να περιορίσουμε εμείς οι υπόλοιποι τη δική μας αγωνία και τη δική μας συμβολή στο άγχος του παιδιού και να βοηθήσουμε το παιδί να διαχειριστεί το άγχος σαν αυτό που είναι. Λέξεις μέσα στο μυαλό μας. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Λένε ότι ο μεγαλύτερος παραμυθάς του κόσμου είναι ο Hans Christian Andersen, αλλά όμως εμείς ξέρουμε πια πολύ καλά ότι ο μεγαλύτερος παραμυθάς του κόσμου είναι το ανθρώπινο μυαλό. Αν μπορούμε να πούμε κάτι για το άγχος, επειδή προβληματίζει πάρα πολλά παιδιά και πολλούς γονείς, εγώ θα έλεγα το εξής: να επιτρέψουμε στο άγχος να υπάρχει, να μην μπούμε στον πειρασμό να το διώξουμε, γιατί στην ουσία αυτό το οποίο αποτελεί πρόβλημα δεν είναι το άγχος αυτό καθ' αυτό, όσο η διάθεσή μας να το ελέγξουμε. Και εκεί γίνεται το φαινόμενο της αναπήδησης. Φανταστείτε μια μπάλα, κύριε, συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι το επίθετό σας. Μαζαράκης. Πώς? Μαζαράκης. Μαζαράκης, κύριε Μαζαράκη, ναι. Φανταστείτε μια μπάλα που πιέζουμε μέσα στη θάλασσα. Όσο κρατάμε το χέρι μας πιεσμένο πάνω στην μπάλα, μέσα στη θάλασσα, η μπάλα μένει εκεί. Αλλά μετά, όταν παίρνουμε το χέρι μας από εκεί, αυτή αναπηδάει και με πολύ μεγάλη δύναμη. Το ίδιο συμβαίνει και με το άγχος. Χρειάζεται λοιπόν να επιτρέψουμε στο άγχος να υπάρχει, αλλά έχοντας στο μυαλό μας ότι δεν είναι οι εικόνες, δεν είναι οι σκέψεις που μας μεταβιβάζει, αλλά είναι λέξεις. Σαν ένα κείμενο δηλαδή μέσα στο μυαλό μας που λέει, ας πούμε, ότι θα αποτύχεις, ότι δεν θα τα καταφέρεις, μπορεί, ότι δεν θα περάσεις τη σχολή που επιθυμείς. Αλλά αυτά είναι λέξεις, σαν να διαβάζουμε ένα βιβλίο εσωτερικά στο μυαλό μας. Δυστυχώς θα υπάρξουν και μαθητές οι οποίοι δεν θα τα καταφέρουν. Δεν θα καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους. Είτε δεν θα πετύχουν τη σχολή που επιθυμούν, είτε γενικά δεν θα γράψουν καλά. Αυτό το αποτέλεσμα πώς θα πρέπει να διαχειριστεί και από τους μαθητές, αλλά και από τους γονείς? Καταρχήν, εγώ συνηθίζω να λέω στα παιδιά ότι ο στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή απόδοση. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Αν θέλετε να πάρουμε ένα όρο για τον αθλητισμό, απόδοση-αποτέλεσμα, η απόδοση είναι κάτι που εξαρτάται από εμάς. Το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται πάντα από εμάς. Μπορεί να έχει να κάνει με τις συνθήκες, να έχει να κάνει με την δυσκολία των θεμάτων, μπορεί να έχει να κάνει με μια μέρα δύσκολη που μπορεί να περάσαμε, πολλά πράγματα. Αυτό που έχει σημασία είναι εμείς να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ευχαριστημένοι από την απόδοσή μας και το αποτέλεσμα, αν δεν είναι αυτό που επιθυμούμε, από τη στιγμή που η απόδοσή μας είναι ok και είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας, πιστεύω ότι είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Σε κάθε περίπτωση εννοείται ότι με μια τσεκουριά δεν κόβεται το ξύλο, αν πούμε έτσι μια απλή λαϊκή παροιμία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες. Για αυτά τα παιδιά που για κάποιους λόγους δεν μπόρεσαν ή δεν είχαν τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουν όλες τις δυνατότητές τους. Γιατί κακά τα ψέματα, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι κάποιες συγκεκριμένες μέρες. Δεν αποτυπώνουν το σύνολο των δυνατοτήτων των παιδιών, αλλά το σύνολο της ψυχικής και σωματικής προετοιμασίας εκείνης της μέρας, της μέρας των εξετάσεων. Και αν μου επιτρέπετε να πω εδώ κάτι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται φροντίδα και της ψυχής οπωσδήποτε, αλλά και του σώματος. Ύπνος, διατροφή, ξεκούραση. Δηλαδή, επειδή ψυχή και σώμα είναι μαζί και μιλάει το ένα μέσα από το άλλο, χρειάζονται, νομίζω, φροντίδα και τα δυο. Έχετε δίκιο. Κύριε Βραχιόλια, σας ευχαριστώ. Οι συμβουλές σας είναι πάντα χρήσιμες, ειδικά για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στους υποψήφιους. Και χωρίς άγχος, μάλλον με άγχος, αλλά το δημιουργικό και ελεγχόμενο. Σας ευχαριστώ. Το χρειαζόμαστε, αλλά όχι είναι διαλυτικό ακριβώς. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τέταρτη ανάβαση Κορυλόβου Δράμας, που και φέτος διοργανώθηκε από τον Όμιλο Φίλων Αυτοκινήτου Δράμας και αποτελούσε τον δεύτερο φετινό γύρο του κυπέλου Αναβάσεων Βορείου Ελλάδας και περιλαμβάνει δύο αγωνιστικά σχέλη σε διαδρομή μήκους 3,2 χιλιόμετρων. Οι συμμετοχές φέτος έφτασαν τις 22.
Το αθλητικό σωματείο Όμιλος Φιλών Αυτοκινήτου Δράμας διοργάνωσε και φέτος την τέταρτη ανάβαση κορυλόβου δράμας. Ο αγώνας αποτελούσε τον δεύτερο φετινό γύρο του κυπέλλου αναβάσεων Βορείου Ελλάδος και περιέλαμβανε δύο αγωνιστικά σκέλη σε διαδρομές μήκους 3,2 χιλιόμετρων. Όπως φαίνεται, ένας αγώνας για γερά νεύρα αλλά για γερά στομάχια, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις προσδοκίες και άνοιξαν τις 22. Οι διοργανωτές της τέταρτης ανάβασης κορυλόβου δράμας δηλώνουν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Οι συμμετοχές είναι 22 τον αριθμό. Έχουν έρθει από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από Βόλο μέχρι Αλεξανδρούπολη. Πρωτότυπες συμμετοχές, πολύ καλές συμμετοχές, όπως και οι προηγούμενες βέβαια, απλώς αυτές είναι πολύ πιο ιδιαίτερες. Και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον βαθμολογικό και εξάλλου αυτό φαίνεται από τις συμμετοχές και τους αγωνιζομένους. Η ανάβαση κορυλόβου δράμας είναι από τον Όμιλο Φίλων Αυτοκίνησης Δράμας, πραγματοποιείται από το 2004. Πέντε, αυτή τώρα είναι η τέταρτη ανάβαση κορυλόβου. Τέσσερις δηλαδή έχουν γίνει στο σύνολο των χρόνων αυτών. Μετράει στο κύπελλο αναβάσεων Βορείου Ελλάδος. Γι' αυτό και έρχονται συμμετοχές μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι πανελλήνιο ενδιαφέροντος. Με αποτέλεσμα είναι μία διοργάνωση που ωφελεί, θέλω να πιστεύω, πάρα πολύ στην πόλη, στον ομό, και τουριστικά και επαγγελματικά και ό,τι καλύτερο για την πόλη. Χθες γίνανε τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά από τις 12 το πρωί μέχρι τις 4 η ώρα, γιατί αυτό γίνεται επειδή οι αγωνιζόμενοι θέλουν να μάθουν το δρόμο με τα αυτοκίνητά τους και τους χρόνους να κάνουν καλύτερα, και σήμερα είναι ο επίσημος αγώνας. Δύο φορές θα είναι τα ανεβάσματα για να βγουν οι καλύτεροι χρόνοι και να βγουν οι καλύτεροι νικητές ανάλογα την κλάση τους. Ο αγώνας μετρά στο κύπελλο Βορείου Ελλάδος Αναβάσεων, ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε για δεύτερη φορά πέρυσι και είναι η δεύτερη χρονιά του και μέχρι τώρα εξελίσσονται όλα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Την δημοτική πλάζα της Αλεξανδρούπολης αποφάσισαν να επισκεφθούν κάποιοι πολίτες για πρώτη φορά φέτος, προκειμένου να κάνουν μια δροσιστική βουτιά. Σταθεροί λουόμενοι στην παραλία ήταν οι χειμερινοί κολυμβητές, οι οποίοι θεωρούν ότι ο καιρός πλέον έχει φτιάξει για τα καλά. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει. Το καλοκαίρι πλησιάζει και ολοένα και περισσότεροι πολίτες καταφτάνουν στη δημοτική παραλία προκειμένου να ξεφύγουν για λίγο από την καθημερινή του ζωή. Μια δροσερή βουτιά ή μια παγωμένη βουτιά, όπως λένε χαρακτηριστικά, φτάνει για να αναζωογονηθεί κανείς. Βέβαια, λόγω των ισχυρών ανέμων, αρκετοί επισκέπτες επέλεξαν απλά να κάνουν ηλιοθεραπεία στις ξαπλώστρες και να απολαύσουν τον καθαρό καιρό. Φυσικά δεν έλειπαν και τα παιχνίδια στη θάλασσα. Ειδικά τα μικρά παιδιά έχτισαν πύργους στην άμμο και έπαιξαν ρακέτες και ποδόσφαιρο. Χθες έκανα πρώτο μπάνιο, η θάλασσα είναι λίγο κρύα. Καλό καλοκαίρι. Να. Πρώτο και βλέπω τη θάλασσα, δεν ξέρω αν θα πω. Δεν πήγα ακόμη. Το είδατε το νερό κρύο? Δεν πήγα, δεν ξέρω. Το βλέπω όμως πολύ ανακατεμένο και αμφιβάλλω θα πω. Θα μας κάνει καλό καλοκαίρι φέτος, πώς το βλέπεις? Πιστεύω, έτσι θέλω να πιστεύω, ότι θα μας κάνει τουλάχιστον καλύτερο από πέρυσι. Νούμερο 15 σήμερα, μπάνιο. Μπήκα πριν από λίγο, δεν είναι καλή, είναι λίγο βρώμικη σήμερα. Γενικά αυτό το διάστημα που κάνετε εσείς τα 15 μπάνια σας στη θάλασσα είναι ζεστή ή κρύα? Λίγο κρύα, αλλά το αντέχω. Στην δημοτική πλάζ βρέθηκαν και οι χειμερινοί κολυμβητές, για τους οποίους τα μπάνια στην θάλασσα δεν σταματούν ποτέ. Οι χειμερινοί κολυμβητές εξήγησαν ότι μόλις πρόσφατα και δειλά-δειλά οι πολίτες άρχισαν να επισκέπτονται τις τοπικές παραλίες, καθώς δεν έχει και πολλές ημέρες που ο καιρός βελτιώθηκε αρκετά ώστε να είναι ανεκτή η θερμοκρασία του νερού. Οι χειμερινοί κολυμβητές πάντως θεωρούν ότι φέτος το καλοκαίρι θα είναι πολύ ζεστό, οπότε οι παραλίες θα γεμίσουν για άλλη μια φορά. Ο καιρός δεν έχει φτιάξει ακόμα, ο κόσμος δειλά-δειλά έρχεται. Είμαστε ακόμα εμείς οι παλιοί που όλο το χειμώνα ήμασταν εδώ και κάναμε το μπάνιο μας. Έχει δύο μέρες τώρα που λίγο έφτιαξε ο καιρός και άρχισε ο κόσμος να έρχεται. Το βλέπετε άλλωστε κι εσείς. Εσείς τι λέτε, θα συνεχιστεί ή θα χαλάσει ο καιρός και θα... Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα είναι καλύτερος. Καλύτερος θα είναι. Καλύτερος. Μέχρι τις 25 Μαΐου θα φιλοξενούνται στην αίθουσα Μελίνα τα έργα του δραμηνού ζωγράφου Πάνου Βαφιάδη στην τελευταία του έκθεση που συνδιοργανώνεται από την ΔΕΚΠΟΤΑ και την Ένωση Κυριών Δράμας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πάνος Βαφιάδης είναι αυτοδίδακτος και στην έκθεση φιλοξενούνται 51 έργα του.
Η Δεκποτά Δράμας και η Ένωση Κυριών διοργανώνουν στην αίθουσα Μελίνα στη Δράμα την έκθεση ζωγραφικής του αυτοδίδακτου Πάνου Βαφιάδη. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία φιλοξενεί συνολικά 51 έργα. Μέχρι στιγμής ο Πάνος Βαφιάδης έχει πραγματοποιήσει 24 εκθέσεις ζωγραφικής, 18 ατομικές και 3 ομαδικές, καθώς επίσης και 3 με το Σύλλογο Τέχνης Φλόγα σε Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενώ έργα του έχουν εκτεθεί στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες αλλά και στο Λονδίνο, αποσπώντας καλές κριτικές από γνωστούς Έλληνες και ξένους τεχνοκριτικούς. Η Δεκποτά του Δήμου Δράμας και η Ένωση Κυριών Δράμας αποφάσισαν να δημιουργήσουν, να κάνουμε μία έκθεση ζωγραφικής με δημιουργό τον πασίγνωστο σε όλους μας και αγαπημένο φίλο βέβαια όλης νομίζω της δραμηνής κοινωνίας, τον Πάνο τον Βαφιάδη. Η έκθεση γίνεται στην αίθουσα Μελίνα, στα γραφεία εκεί κοντά της Δεκποτά. Θα διαρκέσει έως τις 25 του μηνός. Θα παρακαλούσα πραγματικά όλους τους δραμηνούς και όλες τις δραμηνές που είναι φιλότεχνοι να περάσουν, να απολαύσουν και να δούνε τα ξεχωριστά έργα του Πάνου. Αφενός και αφετέρου θα τους παρακαλούσα έτσι να πάρουν ένα έργο, να κοσμήσουν το σπίτι τους, γιατί νομίζω ότι ο Πάνος ο Βαφιάδης τίμησε την Δράμα με το ταλέντο του και όπως δηλώνει ο ίδιος είναι η τελευταία έκθεση που κάνει. Έκκληση για πλαστικά καπάκια κάνει για άλλη μια φορά ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες του Εύρου, καθώς το τελευταίο διάστημα οι ανάγκες είναι αυξημένες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει τη συλλογή των καπακιών σταδιακά έχει ανεβάσει το ποσό που απαιτείται προκειμένου να παρέχει τον βοηθητικό εξοπλισμό. Έκκληση προς τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης για συλλογή καπακιών απέφθινε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες του Εύρου, Κώστας Ευθυμιάδης. Ο κύριος Ευθυμιάδης ζήτησε από τους πολίτες, ειδικά τώρα τους ζεστούς μήνες, να μαζέψουν τα καπάκια των μπουκαλιών τους και να τα δωρήσουν στον Σύλλογο, προκειμένου η εταιρεία που συνεργάζονται να τους παρέχει δωρεάν αναπηρικά μαξίδια. Επειδή ο κόσμος τώρα τελευταία λίγο δεν ξέρω, λασκάρισε, ενώ η προσέλευση ήταν πολύ μεγαλύτερη και μας φέρανε πολλά περισσότερα. Ενημερώνουμε λοιπόν τον κόσμο ότι συνεχίζουμε την περισυλλογή των καπακιών. Και γι' αυτό ο κόσμος να μας τα φέρνει, να μαζεύουν. Τώρα το καλοκαίρι θα έχει περισσότερη κατανάλωση από νερά. Ας μαζεύουμε λοιπόν τα μπουκάλια, ακόμα και από τις πλάζες, από τα μαγαζιά, από παντού και να τα φέρνουν στο σύλλογό μας, γιατί έτσι ο κόσμος συμβάλλει στην αγορά διαφόρων αναπηρικών βοηθημάτων, όπως είναι τα αμαξίδια, πατερίτσες, πι και διάφορα άλλα, ας πούμε, βοηθητικά αναπηρήματα, βοηθητικά αναπηρίας. Για να μπορέσουμε λοιπόν έτσι να βοηθήσουμε και εμείς τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον απαιτούνται πολύ περισσότερα καπάκια σε σύγκριση με παλαιότερες χρονιές, τα οποία αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια για ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Πριν μια δεκαετία, ας πούμε, ή πενταετία, ήξερα ότι ήταν πολύ λιγότερα. Αλλά όσο πέφτει η τιμή του πετρελαίου και το πλαστικό εξαρτάται από το πετρέλαιο, τόσο πέφτει και η τιμή του πλαστικού. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ενώ κάποτε λέγανε για 20.000 καπάκια, για 100.000 καπάκια, σήμερα χρειαζόμαστε για ένα αμαξίδιο, για να πάρουμε ένα αμαξίδιο, περίπου 2 εκατομμύρια καπάκια. Εάν θελήσουν οι συμπολίτες μας, οι φίλοι μας, όσοι μας ακούνε και όσοι θέλουν, όσοι καταναλώνουν υλικά που έχουν πλαστικό καπάκι, είναι πολύ εύκολο να μαζέψουμε. Δηλαδή μπορούμε μέσα σε μια καλοκαιρινή σεζόν να μαζέψουμε όχι μόνο 2 τόνους, αλλά μέχρι 5 τόνους καπάκια σε μια καλοκαιρινή σεζόν. Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρησης Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε το διήμερο 14 και 15 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη το δεύτερο ενωσιακό πρωτάθλημα αντισφαίρησης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διεξήχθη το διήμερο 14 και 15 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη το δεύτερο ενωσιακό πρωτάθλημα αντισφαίρησης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι καλύτεροι αθλητές της περιφέρειας βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρησης Αλεξανδρούπολης ώστε να συναγωνιστούν μεταξύ τους για μια όσο το δυνατόν καλύτερη θέση. Σήμερα και αύριο 15 Μαΐου γίνονται στην πόλη μας το δεύτερο ενωσιακό πρωτάθλημα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ηλικίες 12, 14 και 16 ετών. Έχουμε 58 παιδιά συμμετοχές.
Δεδομένων των συνθηκών ότι ξεκινάνε εξετάσεις, σχολεία κτλ. Είναι ένας καλός αριθμός και ελπίζουμε την επόμενη φορά να έχουμε ακόμη περισσότερες συμμετοχές. Είναι ο Σεραϊκός, η Κομωτινή, από την Καβάλα έχει 4 συλλόγους, ο Όμιλος Αντισφαίρησης Αλεξανδρούπολης και η Δράμα. Ναι, οι καλύτεροι σύλλογοι της περιφέρειας. Το άθλημα της αντισφαίρησης ή κοινός τένις, αυτή στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας τα τελευταία χρόνια, με συνέπεια να ανεβαίνει και το επίπεδο των ενωσιακών πρωταθλημάτων. Είναι αρκετά καλό και γίνονται προσπάθειες να ανέβει ακόμα περισσότερο. Τα τελευταία 2-3 χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν έχει αυξηθεί αρκετά θα έλεγα. Αρκετά παιδιά επίσης έρχονται, κάνουν καινούργιες συγγραφές, ξεκινάνε μαθήματα. Στο σύλλογο μας έχουμε περίπου στα 100 παιδάκια που προπονούνται. Γίνονται προσπάθειες γενικότερα να ανέβει το τένις στην περιοχή μας. Τα συνεχίσματα πρόοδου απαιτούν κινήσεις που θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση και όπως φαίνεται αυτές γίνονται από τον Όμιλο Αντισφαίρησης Αλεξανδρούπολης. Το πρώτο πράγμα είναι να γίνεται καλή δουλειά. Αν γίνεται καλή δουλειά, ο κόσμος το αγαπάει, τα παιδιά το αγαπάνε, ακούγεται και έρχεται περισσότερος κόσμος. Έχουμε κάνει και κάποιες ενέργειες, έχουμε πάει σε σχολεία, πέρυσι κυρίως. Φέτος δεν χρειάστηκε γιατί από πολύ νωρίς τα γκρουπάκια κλείσανε, ολοκληρώθηκαν και δεν υπήρχε χώρος για να μπουν καινούργια παιδιά. Η κατάταξη των αθλητών στα ενωσιακά πρωταθλήματα καθορίζει και τη θέση που καταλαμβάνουν στην πανελλήνια κατάταξη ανάλογα με τις διακρίσεις τους. Πέραν των ενωσιακών πρωταθλημάτων υπάρχουν φυσικά και τα πανελλαδικά, αλλά και το Πανελλήνιο, εκεί που συγκεντρώνεται η αφρόκρεμα του αθλήματος στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο γίνονται διάφοροι αγώνες, πρώτα απ' όλα τα ενωσιακά τα πρωταθλήματα που αντιπροσωπεύουν την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Τα παιδιά ανάλογα με την θέση την οποία θα καταλάβουν παίρνουν κάποιους βαθμούς. Όσο περισσότερους βαθμούς μαζεύουν, τόσο καλύτερες είναι οι κληρώσεις στα επόμενα τα τουρνουά. Και επίσης υπάρχουν και διάφορα πρωταθλήματα πανελλαδικά. Και ένα πανελλήνιο στο τέλος που πάνε οι κορυφαίοι αθλητές της Ελλάδας, ανάλογα πάλι με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει όλη τη χρονιά. Έχουμε αθλητές και πρόσφατα έγινε ένα πανελλαδικό και στην Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος, και στις Σέρες, πριν από περίπου ένα μήνα. Είχαμε κάποιες συμμετοχές από την περιφέρεια και κάποια παιδιά και πήγανε και αρκετά καλά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Δείτε το ξανά στην ιστοσελίδα της Δέλτα Τηλεόρασης, deltatv.gr. Ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή και την εμπιστοσύνη σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.